Ευχαριστούμε τον Αντώνη Κατσαρό. Ήταν εδώ κοντά μας. Ζωντανά έκανε την περιγραφή των φάσεων. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, την οποία επιμελήθηκε με πολύ κέφι και μεράκι. Είχε περιοδικά της εποχής εκείνης. Θα είναι και το άλλο Σάββατο κοντά μας για να περιγράψει το παγκόσμιο κύπελλο του 1958, όπου εκεί πλέον είναι η σειρά των Βραζιλιάνων, του Πελέ, του Ντίντι, του Βάβα, του Γκαρίντσα και των τόσων άλλων μεγάλων ποδοσφαιριστών. Γιώργο Καστινάκη, ήσουν και εσύ εδώ. Είδες αυτή την πανδεσία, πραγματικά την ποδοσφαιρική πανδεσία, που δεν έχουμε την τύχη να παρακολουθούμε συχνά. Μια άλλη εποχή. Σε είδαμε κάπως να ενθουσιάζεσαι. Ενθουσιάζομαι και μπορώ να πω ότι ταυτόχρονα ένιωθα και μια μελαγχολία, γιατί μετά από αυτό το υπερθέαμα θα πρέπει να μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, που χωρίς να θέλουμε να το υποτιμήσουμε σε καμιά περίπτωση, εν τούτης δεν έχει δώσει τη χαρά αυτό το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, να δούμε την εθνική μας ομάδα να πάει σε κάποιο παγκόσμιο κύπελλο να συμμετάσχει. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που είδαμε και αξίζει τον κόπο να είμαστε καθυλωμένοι κάθε Σάββατο από εδώ και πέρα για να βλέπουμε το υπερθέαμα των παγκοσμίων κυπέλων. Να περάσουμε λοιπόν στην 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Να επισημάνουμε καταρχήν ότι όλα τα παιχνίδια αρχίζουν αύριο στις 5 το απόγευμα. Οι πρωτοπόροι αγωνίζονται στις έδρες τους. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ξάνθη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε από πλευράς Παναθηναϊκού την επιστροφή του Πάρη Γεωργακόπουλου, την επιστροφή του Βαζέχα, του Αντωνίου, ενώ ο Κουρμπανάς θα αγωνιστεί αμυντικός χαφ. Στην Ξάνθη επανέρχεται ο Μαρίνος Κουζουνίδης. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή αυτή τη φορά, όχι για το Link Cup αλλά για το πρωτάθλημα. Δεν θα παίξουν ο Μητρόπουλος με τον Αναστόπουλο που είναι τραυματίες, αλλά θα είναι στη διάθεση του Κόμμαρα ο Παχατουρίδης που εξέδισε την ποινή του, καθώς και ο Αλεξίου που προέρχεται από τραυματισμό, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως η κατάστασή του. Από την πλευρά του Ηρακλή έχουμε τον Πλίτση και τον Δανιήλ Παπαδόπουλο που εξέδισαν την ποινή τους, θα είναι στη διάθεση του Σίμονσον, του προπονητή τους. Παραμένουν όμως τραυματίες ο Λευκόπουλος και ο Δελιγιάννης. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Όφη. Δεν θα παίξει ο τιμωρημένος Λεοντιάδης στο δικέφαλο της συμπρωτεύουσας. Από την αποστολή του Όφη αποκλείστηκαν πάρα πολλοί παίχτες. Ο Κάβουρας συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μαρινάκης, ο Ανδρεανίδης και ο Τσινός που είναι τραυματίες, ενώ ο Ίσης είναι τιμωρημένος και δεν θα παίξει κι αυτός. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι παίχτες Βασιλόπουλος και Παπαϊωάννου θα είναι στη διάθεση του Μπάκεβιτς, έληξε η ποινή τους. Θα παίξει μάλλον από την αρχή ο Κόνσκι που έδειξε ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι μέχρι πριν λίγο καιρό και βρίσκει τον εαυτό του. Από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου θα έχουμε την συμμετοχή του Μαυροδήμου και του Καραμίχαλου που εξέτησαν και αυτοί τις ποινές τους. Ο Πανιόνιος για τελευταία φορά φέτος παίζει στη Νέα Σμύρνη, αφού το γήπεδό του θα παραδοθεί για να γίνουν εργασίες ανακατασκευής του Χλωοτάπητα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Σενέκοβιτς. Ο Θωμάς Μαύρος θα επιδιώξει να συνδυάσει την ονομαστική του γιορτή με επιτυχία τερμάτων. Από πλευράς Λάρισας θα απουσιάσουν ο τιμωρημένος Βαλαόρας και ο Κυριλίδης που έχει κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Να περάσουμε στα άλλα παιχνίδια. Επιτροχάδιν, Δόξα Εθνικός. Η Δόξα έχει πολλά προβλήματα με τραυματισμένους και τιμωρίες. Ο Μανολάς επιστρέφει στον Εθνικό. Ο Απόλλων Αθηνών υποδέχεται τον Ιωνικό σε ένα πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία παιχνίδι. Μάλλον ο Παπαδάκης θα επιστρέψει στην ενδεκάδα του Απόλλωνα, ενώ ο Ιωνικός δεν θα έχει τον τιμωρημένο Παπαδόπουλο στην δική του ενδεκάδα. Ο Λεβαδιακός με όλους τους παίχτες του υποδέχεται τον Άρη που έχει κάποιες απουσίες, ενώ η Καλαμαριά υποδέχεται τις Σέρες σε ένα κρισιμότατο παιχνίδι με την συμμετοχή του Τσολερίδη στην ενδεκάδα της, ενώ από πλευράς Πανσεραϊκού θα έχουμε τις απουσίες του Βάσου και του Σίγκα. Να πούμε εδώ ότι τελείωσε σήμερα και η πρώτη φάση του πρωταθλήματος τύπου. Μας είδαν τώρα τα αποτελέσματα. Διάβλος Έτενα 1-1, Αθλητική Ήχο Φύλαθλος 2-0, Ράδιο 5 Έθνος 0-0, Πρώτη Ιωνία 2-3, Κέρδος Εξόρμηση 2-0. Στην τελική φάση, οι αγώνες που αρχίζουν το Σάββατο έχουν προκριθεί οι ομάδες Έτενα, Κέρδος, Πρώτη Ριζοσπάστης, Έθνος, Ιωνία, Αθλητική Ήχο και Διάβλος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο στις 3:25. Ωστότε, γεια σας.